Δόξον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατέναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβές η κατέναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον σόδωρεον αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άχραντε. Με κάθε επισημότητα και όπως ορίζει το πρωτόκολλο πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Άργους Μυκηνών με επικεφαλής τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Γιάννη Μαλτέζο. Η τελετή ορκομοσίας έλαβε χώρα στην αίθουσα Μέγας Αλέξανδρος, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αργολίδας, κύριου Νεκταρίου, πλαισιωμένου από ιερείς της πόλης. Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Και εις το Ιερόν Ευαγγέλιον. Και εις το Ιερόν Ευαγγέλιον. Να φυλάτω πίστην εις την πατρίδα. Να φυλάτω πίστην εις την πατρίδα. Υπακοήν εις το Σύνταγμα. Υπακοήν εις το Σύνταγμα. Και τους νόμους του κράτους. Και τους νόμους του κράτους. Και να εκπληρώ τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώ τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Να ευχηθώ τα καλύτερα στο φίλο μου τον Γιάννη τον Μαλτέζο, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Αργολίδος για 2,5 χρόνια, αλλά πάνω απ' όλα το φίλο, το συνεργάτη, τον άνθρωπο των υπείων τόνων του διαλόγου, της δημοκρατικής συμπεριφοράς, του υψηλού μορφωτικού επίπεδου. Και αυτά είναι στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στην κοινωνία μας. Να ευχηθώ επίσης σε ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πλειοψηφία και στη μειοψηφία, τα καλύτερα, καλή συνεργασία, διότι η συνεργασία όλων των πτερήγων του Δημοτικού Συμβουλίου είναι βασική προϋπόθεση για να πάνε τα πράγματα μπροστά. Να συνονοούμαστε στα μεγάλα, στα δύσκολα, ποτέ η αντιπαράθεση να μην διαταράσει τις προσωπικές σχέσεις. Αυτό είναι κανόνας για να πορεύεται σωστά η αυτοδιοίκηση και να αφήνει ένα αποτύπωμα. Εμείς δεν εκλεγόμαστε, ξέρω εγώ, για γιορτές και για πανηγύρια. Όταν τελειώνει η θητεία μας πρέπει να κοιτάμε πίσω και κάτι να έχει μείνει. Ο άνθρωπος έχει βέβαια πολύ μεγάλη σημασία, αλλά η υπαρξούλα μας είναι πεπερασμένη. Φεύγουμε. Ο τόπος έχει σημασία. Οι θεσμοί έχουν σημασία. Και αυτούς πρέπει να τους υπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Δήμαρχος λοιπόν είναι το φως σε μια πόλη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πρέπει να διδάσκει με το παράδειγμά του. Να πηγαίνει την πόλη ένα βήμα μπροστά. Να έχει μια τέτοια συμπεριφορά όπου να είναι παραδειγματική για τους πολίτες. Και νομίζω ότι ο Γιάννης ο Μαλτέζος έχει όλες τις προϋποθέσεις, προέρχεται από μια οικογένεια που έχει συμβάλει στην άνοδο του μορφωτικού επίπεδου της περιοχής και νομίζω ότι στα θέματα πολιτισμού θα δώσει την απόλυτη προτεραιότητα. Αποτελεί κοινή παραδοχή, η οποία επιβεβαιώθηκε και από το εκλογικό αποτέλεσμα, ότι ο Δήμος μας έχει βρεθεί σε μια θέση που χρειάζεται ένα άλμα πιο γρήγορα από τη φθορά, όπως έλεγε ο Οδυσσέας Ελίτης, για να αφήσει πίσω του κάθε μορφή παθογένειας που τυχόν τον βασανίζει και κρατά καθυλωμένη την τεράστια δυναμική την οποία έχει ως Δήμος. Σήμερα ξεκινάμε μία ανατροπή. Ανατροπή ηθική, αξιακή, διαχειριστική, πολιτική, πολιτισμική. Στη δική μας κλίμακα προτεραιότητα έχει ο Δήμος, ο τόπος και οι άνθρωποι. Το όποιο εγώ μας υποτάσσεται στο κοινό όφελος και αυτό καλούμαστε να υπηρετήσουμε όλοι. Κανένας δεν μπορεί να πάει πίσω στο χρόνο και να κάνει μια καινούργια αρχή. Αλλά αρχίζουμε σήμερα μια νέα πορεία για να φτάσουμε σε ένα άλλο τέλος, σε ένα τέλος αντάξιο των προσδοκιών μας, για εμάς και τα παιδιά μας. Και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τη σωστή αρχή
Γιατί όπως έλεγε ο Γκέτε, αν χάσεις την πρώτη κουμπότρυπα, δεν θα μπορέσεις ποτέ να κουμπώσεις το πανοφόρι σου σωστά. Πρώτο μας μέλημα είναι η καθημερινότητα του Δημότη. Η καθαριότητα και η ευταξία τόσο στο Άργος όσο και στις δημοτικές ενότητες. Θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες που έχουμε σε ανθρώπινο και υλικοτεχνικό επίπεδο, ώστε να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Παράλληλα, θα εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας δίνονται από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα για να καλύψουμε το χάσμα που χωρίζει το Δήμο μας από πλευράς περιβαλλοντικών πολιτικών από άλλους Δήμους Ελλάδας. Θέλουμε και θα πετύχουμε έναν πράσινο Δήμο, εξοικονομώντας χρήματα και μειώνοντας γρήγορα το κόστος των δημοτικών τελών, το οποίο είναι υπέρογκα υψηλό. Ο Δήμος μας έχει μια τεράστια έκταση και ένα τέτοιο ανάγλυφο, ώστε μπορεί να υποφεληθεί τα μέγιστα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χωρίς εκπτώσεις ούτε στο περιβάλλον ούτε στην προστασία του. Παράλληλα, θα μεριμνήσουμε για την ευταξία σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας. Από τη στάθμευση των αυτοκινήτων έως την κατάσταση των δημοσίων υποδομών και από την αποκομιδή μεγάλων απορριμμάτων έως την ηχορύπανση. Αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές από άλλους Δήμους που όλα αυτά τα χρόνια προχώρησαν μπροστά, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα. Έχουμε την τεχνογνωσία, ξέρουμε τα μέσα και έχουμε την απαραίτητη πολιτική βούληση. Με έξυπνες εφαρμογές στο κινητό μας, μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε την αποτελεσματικότητα του Δήμου, σπάζοντας ταυτόχρονα τις αναχρονιστικές σχέσεις εξάρτησης και υποτέλειας του Δημότη με το Δήμο. Θα προσπαθήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας να αποκαταστήσουμε την ευρυθμία στο κυκλοφοριακό χάος που προκλήθηκε από άστοχες παρεμβάσεις, αλλά και το κλείσιμο ματιού σε αυθαιρεσίες ορισμένων. Σήμερα παρουσίασα συνοπτικά τις προτεραιότητές μας. Θέλω να είμαστε μια δημοτική αρχή που θα λέει λίγα και θα κάνει πολλά περισσότερα. Μια δημοτική αρχή που θα στέκεται δίπλα στο Δημότη και δεν θα τον τραβάει από το χέρι με τη βία. Μια δημοτική αρχή που θα λέει όχι σε αποσπασματικά έργα και απευθείας αναθέσεων, αλλά θα προχωράει με σύγχρονο σχεδιασμό και συνάφεια. Το κόλπο για να ξεκινήσει κάτι σπουδαίο είναι απλό. Να σταματήσεις να μιλάς και να αρχίσεις να κάνεις. Και αυτό σκοπεύω να κάνω από τούτη τη στιγμή κιόλας. Τέλος, να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους ανθρώπους που ανέχονται όλη αυτή την προσπάθεια και είναι πάντα εδώ δίπλα μου, αλλά και να μνημονεύσω και κάποιους άλλους που ήταν πάντα δίπλα μου και στους οποίους οφείλω μεγάλο μέρος επιτυχίας, αλλά δυστυχώς δεν είναι εδώ για να χαρούν αυτή τη στιγμή την τόσο σημαντική για μένα.